Λευτέρης Μπέρκης, κάτοικος Ανοιγείων, μας έχει βοηθήσει πολλές φορές. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Καλησπέρα στο Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη από τα χιονοσκεπασμένα Ανόγια. Λοιπόν, προβλήματα, δυσκολίες, αν και είστε συνηθισμένοι στα δύσκολα, βέβαια. Τι να λέμε τώρα, έχει τα Ανόγια. Φίλε Νίκο, η χιονιά αυτή είναι δυνατή χιονιά. Έχει ναι. Κάνει πολύ χιόνι. Εδώ που είμαι τώρα στη γειτονιά μου, δεν ξέρω αν βλέπετε, κάπου πίσω μου υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Έχει πάνω από μισό μέτρο, γύρω κοντά στους 70 πόντους χιόνι. Αλλά για την ώρα λειτουργούν όλα καλά. Το ρεύμα δεν έχει κοπεί, οι δρόμοι ξεχιονίζονται. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Δήμο και στην περιφέρεια. Ναι. Γιατί το πάνε πάρα πολύ καλά. Να προτρέψουμε και να συμβουλέψουμε τον κόσμο και τους τηλεθεατές ότι δεν πρέπει να προσεγγίσει κάποιος χωρίς λόγο τα Ανόγια. Εννοείται αυτό. Όχι, όχι. Σήμερα και αύριο θα έλεγα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα χιονίζει που είμαι εδώ. Χιονίζει ακόμα. Βλέπουμε από πίσω βέβαια. Αχνοφαίνεται. Λέει ότι και αύριο, απόψε μέχρι αύριο το απόγευμα θα συνεχιστεί ο καιρός. Οπότε δεν υπάρχει λόγος τώρα και αύριο να έρχεται κόσμο στα Ανόγια. Έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αυτό που λέω και εγώ, εκεί θα διατηρηθούν τα χιόνια. Λευτέρη, το γνωρίζει καλύτερα από μένα. Για 2 εβδομάδες τουλάχιστον και. Τουλάχιστον 15 μέρες, φίλε Νίκο, γιατί έχει πάρα πολύ χιόνι. Οπότε ο κόσμος, όπου δεν το απόλαυσε, αν και το κατέβασε πολύ χαμηλά το χιόνι, μπορεί το Σαββατοκύριακο να έρθει στα Ανόγια, να το απολαύσει, να φάει το αυτό του, να φάει τα δέσματα τα δικά μας και να δει όλο το φυσικό καλό σε αυτό που αγαπάει ο κόσμος εδώ στο χωριό μας. Μάλιστα. Οπότε, εγώ τι κρατώ, δεν έχετε προβλήματα με ηλεκτροδότηση. Το νερό στις βρύσες, γιατί πήγαμε στο Ασκήδη στα Χανιά χθες. Το λέω, δεν είχαν νερό οι άνθρωποι εκεί. Ναι, είδαμε τι έγινε και στην Αττική. Τη συμπαράστασή με τους ανθρώπους όλους για όλο αυτό που έγινε και όπου υπήρχαν προβλήματα. Εμείς ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, θεωρώ, τώρα για αυτή τη χιονιά. Ναι. Το νερό τρέχει. Εντάξει, τα ξημερώματα εκεί 6, 7, 8 η ώρα το πρωί παγώνουν λίγο οι βρύσεις. Μετά από 2 ώρες επανέρχονται. Δεν δημιουργείται πρόβλημα από αυτό. Μάλιστα, αλάτι ρίχνει ο Δήμος στους δρόμους. Έχουμε πάρει αλάτι και στα σπίτια μας οι άνθρωποι. Ναι. Υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας, στους κτηνοτρόφους. Όποιος ζορίζεται, πάνε τον βοηθούν. Όποιος δεν έχει αυτοκίνητο, όποιος δεν μπορεί, υπάρχει μια αλληλεγγύη. Μάλιστα. Έχει ένα αυτοματισμό η κοινωνία δικιά μας σε τέτοιες συνθήκες και εδώ ξέρω. Όπως το είπατε, αυτοματισμός. Για εσωτερική κατανάλωση, αυτό στις Ψυσταριές υπάρχει ή να περιμένουμε Σαββατοκύριακο? Άμα δεν υπάρχει τώρα, Νίκο, εδώ το αυτό που θα υπάρχει. Και δεν μπορούμε να έρθουμε, όχι τίποτα άλλο τώρα. Τα τζάτια σε πληροφορώ και οι Ψυσταριές και οι Σόμπες βγάλουν καψιλίες που λέμε εμείς εδώ και έχουμε το μεζέ μας. Και μπράβο. Το πιοντό μας και την καλή παρέα, γιατί το ζόρε όλη μέρα είναι η δουλειά, το βράδυ κάπως χαλαρώνει ο κόσμος. Λοιπόν, Λευτέρη Μαντινάδα έχουμε ή θα τα πούμε στην επόμενη κακοκαιρία? Βέβαια έχουμε μια Μαντινάδα, σε επόμενη Μαντινάδα, η οποία είναι, νομίζω, έχω βγάλει πάρα πολλές Μαντινάδες, αλλά εκεί καταλήγω πάντα για σε πάνε. Όλες τις συνθήκες και για όλους τους καιρούς. Η Μαντινάδα λέει ότι η αγάπη τ' άγρια ηρεμή, τα ημέρα τρομάζει, σου ψιθυρίζει βροντερά, ήσυχα σου φωνάζει. Μπράβο, Λευτέρη, μπράβο. Νομίζω Λευτέρη. Ότι αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ακριβώς. Να τα απεξερχόμαστε σε όλες τις συνθήκες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και αυτή την ελπίδα που έκανε τόσο δυναμική παρουσία. Μα είδες λοιπόν που ελπίδα. Και ξεχάσαμε θα έχει την ομορφιά του. Σωστά, ξεχάσαμε τον κορονοϊό τώρα. Άφησαμε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν μας άφησε στην άκρη. Εμείς τον αφήσαμε λίγο. Λοιπόν, ας το ελπίσουμε, φίλε Νίκο, το ελπίσουμε. Να σε ευχαριστήσω, Λευτέρη, χαιρετισμούς. Να είστε καλά, να χαίρομαι που σας άκουσα και που μιλήσαμε. Λοιπόν, και με τη Μαντινάδα του Λευτέρη πάμε σε break να πάρουμε μία ανάσα και έχουμε ακόμα μέχρι 8 και 4.